βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο γνωστό χώρο, για το γνωστό λόγο, που δεν είναι άλλος παρά η υπηρέτηση, ας το πούμε έτσι, του αθλήματος της χειροσφαίρισης. Μιλώ ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, θέλω να μεταφέρω το πρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου, θέλω να μεταφέρω το χαιρετισμό του Προέδρου της Ομοσπονδίας, κ. Γκαντή, και της υπεύθυνης ανάπτυξης της κ. Μπακούλοπούλου Κυριακής. Στο Αμίντεο έχουμε την τιμή και πάλι να φιλοξενούμε μια μεγάλη διοργάνωση εθνικού επίπεδου. Πρόκειται για το πρωτάθλημα ανοιχτό πρωτάθλημα Παγκορασίδων Β' και Μίνι. Ο χρόνος διεξαγωγής είναι μεταξύ 29/6, μέρα Τετάρτη, ξεκινάμε το απόγευμα στο πιστό του Ανδέο και ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα στις 3/7, Κυριακή. Θα διεξαχθεί σε δύο γήπεδα, το Παγκορασίδων Β' στο ΔΑΚ Αμιντέο και το Μίνι στο ΔΑΚ, όχι ΔΑΚ, στην αίθουσα Πολυτελών Χρήσεων του Γυμνασίου ΑΕΤΟΥ. Οι συμμετοχές που έχουμε, τώρα μιλάω και ως μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και ως πρόεδρος του Φιλότα ΠΑΣ, είναι 10 ομάδες, 4 από Αθήνα, μία από Βέρεια, μία από Γενιτσά και οι 4 από την περιοχή μας από την Μακεδονία. Θεωρούμε ότι είναι μια σχετικά ικανοποιητική συμμετοχή και αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με την κρίση, την οικονομική κρίση, συνεχώς όχι μόνο στο άθλημά μας, αλλά σε όλες τις κοινωνικές και αθλητικές μας εκδηλώσεις περιορίζονται δραστηριότητά μας και αυτό δεν είναι ότι καλύτερο. Όμως, έστω και έτσι, είναι μια σημαντική διοργάνωση για το Δήμο μας, για την πόλη του Αμιντέου. Θα έρθουν ξένοι άνθρωποι, θα φιλοξενηθούν στα ξενοδοχεία μας, θα γίνει γνωστότερη περιοχή, θα παροτρύνει τα νέα παιδιά, τα μικρότερα παιδιά, να έρθουν κοντά στο άθλημα και να το μαζικοποιήσουν. Είναι γνωστό, πάντα λέμε, ότι η ιστορία του Χάντμπολ ξεκίνησε τις χειροσφαίρες από το Αμίντεο. Η μεγάλη μας ευθύνη δεν είναι να επικαλούμαστε κάθε φορά και να μην ξεχνάμε, είναι και αυτό μέσα στα καθήκοντά μας, αλλά κυρίως να διαφυλάσσουμε αυτή την ιστορία και η διαφύλαξη της ιστορίας μπορεί να γίνει μόνο η προσπάθεια και την ανάπτυξη του αθλήματος στην περιοχή να συνεχίσει να είναι, να αποτελεί έναν τόπο ανάπτυξης του σημαντικού αυτού αθλήματος που γνωρίζει μεγάλη άθληση στην Κεντρική και στην Βόρεια Ευρώπη. Εδώ λίγο και οι κλιματολογικές συνθήκες είναι τέτοιες που δεν στρέφονται οι νέοι στις αθλήματα της άλλες κυρίως, αλλά και οι σχέσεις και με άλλα πράγματα που δεν είναι τις ώρες να τα δείξουμε σε σχέση με την αθλητική μας παιδεία. Εμείς πιστεύω ως περιοχή είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Εύχομαι να έχουμε καλούς αγώνες. Ζητάμε από εσάς να στηρίξετε τις εκδηλώσεις, να τις προβάλλετε, να έρθει κόσμος. Καλούμε τον κόσμο να είναι στις εκδηλώσεις. Δύο λόγια και από την πρόεδρο. Την διοργάνωση την έχουμε όπως και πέρσι. Διοργανώνεται από δύο συλλόγους, τον Αμίντα και τον Φιλότα. Μαζί με το Δήμο Αμιντέου πάντα και με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Καλωσορίζω με τη σειρά μου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open Παγκορασίδων Β' και Μίνι στο Αμίντεο. Για τη διευθέτηση των απαιτήσεων της διοργάνωσης Αμίντες Αμιντέου και Φιλότα ΠΑΣ, κινούνται σε πλαίσια αγαστής συνεργασίας και συνεννόησης με το Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και είμαι πεπισμένη ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει.
Η πρωτοβουλία ανάληψης της διοργάνωσης έχει ως πρώτο μέλημα την προώθηση και προβολή των αναπτυξιακών ηλικιακών τμήματων, πάνω στην οποία κάθε σύλλογος οφείλει να επενδύσει προκειμένου να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του. Ο σύλλογός μας εργάζεται πάνω σε αυτό και ευελπιστεί στο μέλλον να αναδείξει την επόμενη γενιά χειροστερίστριών που θα πρωταγωνιστήσει στον χώρο του αθλήματος. Θέλω να ευχαριστήσω εκ των προτέρων τους γονείς των αθλητών που μέσα στη δίνη της οικονομικής αβεβαιότητας που βιώνει η χώρα επέτρεψαν στα παιδιά τους να λάβουν μέρος στην αθλητική εκδήλωση, τους τοπικούς φορείς, την Οργανωτική και Τεχνική Επιτροπή καθώς και τους εθελοντές που από κοινού θα συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη στις αθλήτριες των ομάδων. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και εγώ, τη σειρά μου. Υπόθηκαν αρκετά από τους προβλήσατες. Σαν Δήμος Αμυντέου εννοείται είμαστε πάντα σε τέτοιες προσπάθειες. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να επικοινωνόμαστε σαν Δημοτική Αρχή περισσότερο σε ό,τι αφορά τα παιδιά μας, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Και αυτό είναι μια ευκαιρία, αυτό που γίνεται, και να συγχαρώ τους δύο συλλόγους για την διοργάνωση, γιατί τα περισσότερα αναλαμβάνουν οι ίδιοι τους και οι εθελοντές οι δικοί τους. Εμείς σαν Δήμος βοηθάμε υλικά κυρίως και με τη διάθεση των χώρων και ό,τι άλλο βασιλωτός χρειάστηκε από εμάς. Εύχομαι να κλείσουν όλα καλά, όλα ομαλά. Νομίζω ότι θα είναι πετυχημένη η εκδήλωση όπως και περσινή. Και αυτό να μην σταματάει στο φέτος, να έχουμε σίγουρα την διαβεβαίωση της ομοσπονδίας, δεν ξέρω αν μπορεί να ασχίσει αυτό, ότι θα γίνεται κάθε χρόνο κάτι εδώ. Είναι σημαντικό για το Αμύντεο, για την προβολή του και του ίδιου του Δήμου και των επαγγελματιών του Δήμου μας και όχι μόνο. Έχουμε θέλω να καλωσορίσω και εγώ εκ μέρους της Ένωσης αυτή τη διοργάνωση στην έδρα της Ένωσης, στο Αμύντεο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μπορούν δύο σωματεία της Ενώσεως μας να συνεργάζονται τόσο ομαλά. Θέλω πάρα πολύ να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, να ευχαριστήσουμε το Δήμο Αμυντέου για την ανταπόκριση του, την άμεση ανταπόκριση του, ό,τι του ζητήσαμε. Έτσι, ζώντας από κοντά όλη τη διεργασία, βλέπουμε τουλάχιστον καλή διάθεση. Θέλω να ευχηθώ πολύ δύναμη στα δύο σωματεία, ούτως ώστε να συνεχίσουν αυτό που με τόσο κόπο έχουν ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια, δηλαδή να γίνεται πάντοτε εδώ στο Αμύντεο ένα πανελλήνιο τουρνουά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας και για την Ένωση Δυτικής Μακεδονίας. Καλή επιτυχία, εύχομαι στο τουρνουά. Τετάρτη, λοιπόν, 29 Ιουνίου ξεκινάμε την αγωνιστική δραστηριότητα με την τελετή έναρξης που θα γίνει στην πλατεία Αμυντέου στις 9.30 με τη συμμετοχή όλων των ομάδων που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα των Παγκοσμίων Β' αλλά και στο τουρνά Μίνι. Θεωρούμε ότι οι καλύτερες ομάδες θα βρίσκονται εδώ και το επίπεδο θα είναι πάρα πολύ καλό, αναλογικά βέβαια πάντα με την ηλικία των παιδιών. Τα οποία είναι νέοι αθλητές που ξεκινάνε την σταδιοδρομία τους ή τα πρώτα τους βήματα στον αθλητισμό. Φιλοξενία μας έχει δώσει εξετάσεις από πέρυσι, θεωρείται από κατά γενική ομολογία από τις καλύτερες τουλάχιστον πόλεις που έχουν φιλοξενηθεί τέτοια από τα αθλήματα. Από πέρυσι είναι όλοι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από τη διαμονή αλλά και από την διοργάνωση των αγώνων. Θέλω να πιστεύω ότι και φέτος θα φύγουν με αυτές τις καλές εντυπώσεις αλλά και με αγωνιστικές εμπειρίες πολύτιμες για να τους δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν και σε υψηλότερα επίπεδα στη συνέχεια. Εκτός από τους αγώνες που θα διεξάγονται στο κλειστό γυμναστήριο Αμυντέου, έχουμε και τους αγώνες στην κλειστή αίθουσα του ΕΔΚΙ για τις μικρές ηλικίες. Επίσης θα υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις
διασκέδασης για τα παιδιά το Σάββατο, με μουσική βραδιά στο ξενοδοχείο Άτενος στις 9.30 ώρα, καθώς επίσης και το σεμινάριο ανάπτυξης, το οποίο έχει σχέση με τους κανονισμούς διαιτησίας, για τους οποίους θα πρέπει να ενημερωθούν και οι προπονητές για τις αλλαγές αυτών των ηλικιών. Και θέλουμε να υποδεχτούμε τις ομάδες με την ευχή να φύγουν από εδώ με τις καλύτερες συνδικές και εμπειρίες και να τους ξαναδούμε και πάνω. Με δεδομένο ότι υπάρχουν 3 κλειστά γυμναστήρια, μπορώ να ρωτήσω γιατί δεν επιλέγει και το κλειστό του Λεχοβού? Ερώτηση είναι απλώς, όχι. Πέρυσι, όπως ξέρετε, χωρίς να ζητηθεί καν, ήταν μέσα στο σχεδιασμό της διοργάνωσης και γινόταν παράλληλα και εκεί οι αγώνες, οι συμμετοχές ήταν πολύ περισσότερες. Φέτος, αν θα το κάναμε αυτό, επειδή είναι και μικρότερα τα παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολο να τα μετακινήσει, είναι μικρότερες ηλικίες, πέρυσι ήταν 2 ηλικίες παραπάνω. Έχει μια δυσκολία και είναι και λιγότερες οι συμμετοχές. Θα ήταν πολύ μεγάλη, ήθελε πολύ πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους μας, πολύ περισσότερα έξοδα και αυτά βέβαια πάντα συνυπολογίζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησε και εδώ η συνεργασία ή μάλλον η διασπορά των αθλητικών γεγονότων μέσα στον ίδιο το Δήμο. Πάντα στο σχεδιασμό είναι και το κλειστό γήπεδο του Λεχόβου, που σε επόμενη φάση του χρόνου που μάλλον θα ξαναπάρουμε τη μεγαλύτερη διοργάνωση που θα έχουν μεγαλύτερα πάλι παιδιά που είναι πιο εύκολο να μετακινούνται, τώρα αποφεύγουμε τόσο τις μετακινήσεις γιατί είναι μικρά κοριτσάκια και πιθανόν να δημιουργηθεί πρόβλημα. Okay.